Αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά για μετακίνηση, στέγαση, σύντηση και αναλώσιμα. Πολλοί συμφοιτητές μας αναγκάζονται να παρατήσουν τις σπουδές τους επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Με την υποχρηματοδότηση και τους πετσοκομμένους προϋπολογισμούς, τα ιδρύματα οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο. Τα ψίχουλα που δίνουν στις σχολές είναι όσα περισσεύουν από τα δισεκατομμύρια με τα οποία ταΐζουν τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Με μοχλό την υποχρηματοδότηση μετατρέπουν τα πανεπιστήμια σε ένα είδος κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, ασφυκτικά εξαρτημένων από τα συμφέροντα των χρηματοδοτών τους. Ιδρύματα δηλαδή που θα δουλεύουν με όρους ανταγωνιστικότητας, με τους όρους της αγοράς, μακριά από τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες του λαού μας. Θέλουν να μετατρέψουν πλήρως τις σχολές μας σε επιχειρήσεις και εμάς σε πελάτες να αγοράζουμε πανάκριβα τη γνώση που θα πουλάει από το Πανεπιστήμιο ΑΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση ετοιμάζονται να πάσουν για τα καλά τη διοίκηση στο Πανεπιστήμιο και να δημιουργήσουν συμβούλια διοίκησης που θα αποτελούνται από ανθρώπους στα παραδείγματα και όχι τα μοναδικά αποτελούν η αναστολή λειτουργίας του Σπρίτερ, το κλείσιμο των Κούτης, η απλήρωτη του Αργανιτίδη. Στην κατάσταση αυτή οδηγηθήκαμε με την πλάτη του εργοδοτικού συνδικαλισμού, με τη στάση της συνένεσης που κράτησε στα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, τις αυταπάτες που σκόρπισε στους εργαζόμενους, την απαξίωση των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως με τη στάση που κράτησε μέσα στους χώρους δουλειάς. Από τις εξελίξεις συνολικά πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα οι εργαζόμενοι. Η ανάπτυξη που μας καλούν βιομήχανοι, τραπεζίτες, μονοπωλιακοί όμιλοι, κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν είναι αυτή που γνωρίσαμε. Τεράστια κερδοφορία στηριγμένη στην άγρια εκμετάλλευση. Και μετά κρίση απλήρωτη δουλειά, απολύσεις, κλείσιμο επιχειρήσεων, αλλά με τους καπιταλιστές ιδιοκτήτες το ίδιο και περισσότερο πλούσιους μετατρέπουν καθημερινά τη ζωή μας σε κόλαση. Η ανοιχτή εμποροβιοτέχνη στους φτωχούς αγρότες και τους μετανάστες. Εφιστούμε την προσοχή όλων των εργαζόμενων σχετικά με τα τελευταία γεγονότα που αφορούν τη φασιστική Χρυσή Αυγή. Όλα αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια ήταν γνωστά στις αρχές του αστικού κράτους. Γνώριζαν ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Έχουν καταγγελθεί πάμπολες φορές από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Γνώριζαν για τις απειλές που δεχόντουσαν οι συνδικαλιστές στη ζώνη του Περάματος. Γνώριζαν τις σχέσεις των χρυσαυγητών με τους εργολάβους της περιοχής, με το χώρο, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που είναι και η κορυφή του Παγόβουνου. Η δράση της Χρυσής Αυγής πηγαίνει πολύ πίσω από τη δεκαετία του 90, με σειρά επιθέσεων σε αγωνιστές, σε αντιφασίστες, σε μετανάστες. Πρέπει να απομονωθεί αυτή η εγκληματική οργάνωση από το εργατικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα. Να μην επιτρέψει να διεισδύσει οι ιδέες του μίσους, του διαχωρισμού του ανθρώπου με βάση την καταγωγή και το χρώμα του. Τη μήτρα που εκολάπτει τέτοια φαινόμενα μπορεί να βρεθεί σε κάθε τόπο δουλειάς, στις γειτονιές, σε κάθε πόλη και χωριό, από ανθρώπους απεγνωσμένους και ταλαιπωρημένους από αυτή τη βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό το φαινόμενο πατάει στην ανεργία, που είναι γέννημα θρέμα του καπιταλιστικού συστήματος.
πατάει στη μετανάστευση ως απόρρια των υπεριαλιστικών πολέμων, πατάει στην έλλειψη ενός γλωβαλαίου εργατικού κινήματος που θα τσακίσει στην κυριολεξία, το φασισμό, αλλά και τα αίτια που τη γεννούν. Δώσε ανεργία και φασισμός! Αυτός είναι ο καπιταλισμός! Δώσε ανεργία και φασισμός! Αυτός είναι ο καπιταλισμός! Εξίσου επικίνδυνη για το εργατικό κίνημα είναι η θεωρία των δύο άκρων που τροφοδοτεί το σύστημα με κάθε μέσο. Παίρνουν όλα τα μέτρα για να βάλουν εμπόδιο στην ανάπτυξη των αγώνων των εργαζόμενων. Σηκώνουν τείχη εξισώνοντας τους αγώνες των εργαζόμενων μαζί με αυτήν με των φασιστών. Πλάτη τους έκαναν μέχρι τώρα και οι τοπικές αρχές, οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες που τους επέτρεπαν να καταθέτουν στεφάνια στις εθνικές επετείους, αμαυρώνοντας έτσι κάθε έννοια των αγώνων του ελληνικού λαού για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Ο αγώνας λοιπόν για ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής πηγαίνει χέρι-χέρι με το τσάκισμα της Χρυσής Αυγής. Καλούμε όλους όσους πλήττονται από αυτή τη βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική να μπουν μαζικά στους αγώνες, να σπάσει η λογική της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, του τι δεν γίνεται τίποτε όλων αυτών των ιδεολογημάτων που μας ανοίγει ακόμα πιο βαθιά το λάκκο. Τα νέα μέτρα που έρχονται είναι σε συνέχεια των παλιών και όλα μαζί δένουν στην λεγόμενη ανταγωνιστικότητα, στην κερδοφορία των επιχειρήσεων που ευαγγελίζονται όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Η κυβέρνηση λέει ψέματα ότι δεν θα έχουμε νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Ήδη σε μια σειρά κλάδους καταργήθηκαν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι εργαζόμενοι αμείβονται με τη Γενική Συλλογική Σύμβαση των 586 ευρώ. Σχεδιάζουν περαιτέρω τσεκούρουμα το δώρο και επιδομάτων στον ιδιωτικό τομέα και απελευθέρωση του αριθμού των απολύσεων. Αυτά τα μέτρα, αυτή η πολιτική των μοναπωλίων είναι εντολή. Αυτά τα μέτρα, αυτή η πολιτική των μοναπωλίων είναι εντολή. Οι οκταμηνίτες που δουλεύουν εποχιακά στη ΔΕΗ δέχτηκαν μεγάλη μείωση στο μισθού τους, με βάση βεβαίως τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που αμοιβόντουσαν πριν. Αυτά όλα με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του συνδικαλιστικού κινήματος και ιδιαίτερα του Εργατικού Κέντρου του Λεμαϊδος και φυσικά των εκπροσώπων εργαζόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Πρόσφατα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δέχτηκαν μείωση 13% με τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που ανήκει στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Το δουλεμπόριο στις εργολαβίες της ΔΕΗ αποτελεί μόνιμο φαινόμενο, όπως και οι απλήρωτες υπερορίες Σαββατοκύριακα, τα 12 ώρα και 14 ώρα που είναι απλήρωτα των μονίμων υπαλλήλων. Μεθοδεύεται για νέες μειώσεις κύριο και πληθυντικό συντάξεων, περαιτέρω χτύπημα του ΕΦΑΠΑΞ, όπως επίσης και στις αποζημιώσεις των απολυμμένων εργαζόμενων. Νέα φοροχαράτσια στα ακίνητα, στα χωράφια, εξώσεις όσο δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο του σπιτιού τους, ακόμα περισσότερες απολύσεις στο δημόσιο με βάση τις επιταγές της Τρόικας. Απλήρωτη δουλειά σε επίδοση για το παιδί, γιατί πρώτη δουλειά,
του συστήματος είναι οι χρυσαυγίτες.